Γεια σας κορίτσια, να είμαι πάλι. Όπως σας είχα υποσχεθεί, έχω ακόμα ένα tag. Συγχωρέστε με, το ξέρω ότι είναι δύο απανατά στη σειρά, αλλά πρέπει να τα κάνω και θέλω να τα κάνω. Και αυτό το tag με έχει κάνει η Lovely Me Forever. Είναι το Rainbow Tag. Βέβαια, άρχισα πάρα πολύ να το κάνω, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Θα με συγχωρέσετε και για το μαλλί που είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση, αλλά ζεσταίνομαι πάρα πολύ και δεν ξέρω τι να το κάνω. Αυτά, σαν εισαγωγή. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Αυτό το tag είναι, αν δεν έχετε δει από άλλες YouTuber, είναι ένα tag το οποίο δείχνει τα αγαπημένα σου πράγματα από τα χρώματα του ουράνιου τόξου και συν το ροζ και το πολύχρωμα. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι στο κάθε χρώμα είχα πάνω από ένα να διαλέξω. Είχα αρκετά που ήθελα να δείξω, αλλά εντάξει, διάλεξα το ένα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο είναι το κόκκινο και έχω να σας δείξω αυτό εδώ το κραγιόν από τη MAC. Είναι το Russian Red και είναι έτσι το χρωματάκι του. Φαίνεται στην κάμερα βέβαια, από ό,τι βλέπω εδώ φαίνεται λίγο πιο μπορντό. Αλλά είναι έτσι ένα πολύ έντονο βαθύ κόκκινο. Αυτό λοιπόν σαν αγαπημένο κόκκινο. Μετά πάμε σε πορτοκαλί. Πορτοκαλί έχω ένα body mist να σας δείξω, το οποίο είναι από τα The Body Shop. Είναι αυτό εδώ. Και είναι με το mango. Συγγνώμη. Είναι αγαπημένη μου μυρωδιά για το καλοκαίρι και γενικώς. Μυρίζει μάγκο, μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει χαρά, δεν ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το λατρεύω, το βάζω σχεδόν κάθε μέρα και δεν μου έχει κατέβει καθόλου και το έχω, μου έχει κατέβει μέχρι εδώ και το έχω από πέρσι το καλοκαίρι. Κρατάει για body mist αρκετές ώρες, το υπερλατρεύω, τι να λέμε. Λοιπόν, πάμε στο κίτρινο. Από το κίτρινο δεν μπορούσε να λείπει το αγαπημένο μου σαμπουάν. Βασικά έχω δύο αγαπημένα σαμπουάν, θα τα δείτε και τα δύο, γιατί δεν μπορούσα να αντισταθώ και να μην τα βάλω. Σε κίτρινο λοιπόν είναι αυτό εδώ, της Garnier, το οποίο είναι για θρέψη και επανόρθωση. Είναι για ξηρά, φυτατωμένα, τα λιπερμένα μαλλιά. Το οποίο το υπερλατρεύω αυτό το σαμπουάν. Δεν μου λαδώνει καθόλου τα μαλλιά, μου τα μαλακώνει πάρα πολύ. Και άμα το συνδυάσετε με ένα ωραίο conditioner ή μάσκα, έχετε το τέλειο αποτέλεσμα. Το υπεραγαπώ. Λοιπόν, πάμε στο πράσινο. Στο πράσινο μόνο δυσκολεύτηκα λιγάκι και έχω να σας δείξω κάτι το οποίο μπορεί να σας κάνει και να γελάσετε. Αλλά okay, εγώ θα σας το δείξω. Είναι ένα νεσεσεράκι και είναι αυτό εδώ πέρα με την Tinkerbell. Το έχω πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Το υπερλατρεύω. Με έχει βολέψει πάρα πολύ γιατί είναι μικρούλι και μπορώ να το παίρνω παντού μαζί μου. Εντάξει, δεν παίρνω αυτό στις διακοπές γιατί είναι αρκετά μικρό, αλλά αν πάω στο αγόρι μου να βαφτώ ή στη δουλειά θέλω να πάρω κάποια έτσι λίγα μαζί μου στην τσάντα μου, παίρνω αυτό, με βολεύει πάρα πολύ. Η Tinkerbell είναι η αγαπημένη μου έτσι ηρωίδα από καρτούν και από την Disney γενικότερα, οπότε ναι, αυτό είναι το αγαπημένο μου σε πράσινο. Λοιπόν, σε μπλε έχω να σας δείξω τον ορό της Απιβίτα, ο οποίος είναι για 90 και ο οποίος τελειώνει σχεδόν. Οπότε αν κάνω empties μπορείτε να τον δείτε και εκεί, γιατί μου έχει μείνει πολύ λίγο μέσα. Δυστυχώς μου τελειώνει, δεν πειράζει, έχω και το πράσινο που δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ορός. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και πρωί και βράδυ. Είναι για όλες τις ηλικίες πάνω από 18 χρονών. Και έτσι δίνει πολύ ωραία δροσιά. Το μόνο που μου ξυνίζει λίγο σε αυτό είναι η τιμούλα του. Είναι λίγο ακριβό. Λοιπόν, μετά ήταν ένα άλλο χρώμα, το ίντικο, το οποίο δεν είμαι σίγουρη τι χρώμα ήταν ακριβώς και το έψαξα λίγο στο Google και βρήκα ότι είναι κάτι ενδιάμεσο σε μπλε, γαλάζιο, μοβ, κάτι έτσι, ένα πράγμα μίξ, ας πούμε. Αν ξέρω καλά, αν το λέω λάθος, διορθώστε με. Οπότε επέλεξα ένα που να έχει λίγο μπλε, μοβ και τέτοιες αποχρώσεις και είναι πάλι άρωμα. Δεν είναι body mist, είναι άρωμα κανονικό. Είναι αυτό εδώ το άρωμα. Love with Lily. Είναι από τα υπερ
αγαπημένα μου αρώματα. Είναι σχετικά καινούριο μου απόκτημα. Ήθελα πάρα πάρα πολύ καιρό να το πάρω. Πιστεύω ότι πάει και για χειμώνα και για καλοκαίρι. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Έχει απίστευτη διάρκεια. Είναι από την εταιρεία Benefit. Και το είχα πάρει επειδή αυτό μόνο του κανονικά, πόσα ml είναι, τα 50 ml. Τα 50 ml είναι στα 40 κάτι ευρώ. Εγώ το είχα πάρει σε ένα πακετάκι που έδινε και κάποια άλλα πραγματάκια της Benefit. Μόνο 30 ευρώ τα 50 ml, ενώ τα 36 ευρώ κάνουν τα 30 για να καταλάβετε, τα 30 ml. Γιατί είχε κάποια στιγμή προσφορά στα πακετάκια της, σε όλα τα σετ, ας πούμε, περιποίηση, μακιγιάζ ή οτιδήποτε ή τέτοια με αρώματα και τέτοια από τις αποκλειστικές μάρκες των Sephora, είχε μείον 25-30% και επωφελήθηκα της προσφοράς. Ήθελα πάρα πάρα πολύ καιρό να το πάρω και πολύ, οπότε yes! Λοιπόν, πάμε στο βιολετή. Στο βιολετή έχω να σας δείξω αυτήν εδώ τη σκιά από τη L'Oréal. Τώρα από ό,τι βλέπω εδώ φαίνεται ψηλό μπλε βέβαια. Ανοίγει έτσι, είναι έτσι. Είναι το χρώμα Paradise Orchid, το 051. Λοιπόν, και δείτε πως ανοίγει. Ανοίγεται το καπάκι, έχει αυτό εδώ, το παντικοτήρι, πώς θα το πω, παντικοτήρι, δικές μου λέξεις. Λοιπόν, και είναι μέσα έτσι, η οποία φαίνεται λίγο στην αρχή ότι είναι στερεή, αλλά μόλις αρχίσετε να βάζετε, γίνεται πιο τριματιστή, ας πούμε, και ίσως γι' αυτό έχει το τέτοιο. Γράφει πάρα πάρα πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία απόδοση. Βέβαια εδώ στην κάμερα μου φαίνεται ψιλομπλε, αλλά είναι μοβ. Α, εδώ φαίνεται καλύτερα τώρα στο χέρι μου. Και έχει μέσα έτσι ελαφριά σήμερα σε μπλε άσημο τέτοιο κατάσταση. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και νομίζω ότι τώρα το καλοκαίρι θα τη ευχαριστώ εδώ πολύ. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο ροζ και στο πολύχρωμο. Λοιπόν, ροζ δεν θα μπορούσε να λείπει από το αγαπημένο μου ροζ top. Βέβαια έχω και πολλά ρούχα, πολλά διακοσμητικά στο δωμάτιο και τέτοια που είναι ροζ και θα μπορούσα να σας δείξω, αλλά επέλεξα να σας δείξω κάτι το οποίο το έχετε ξαναδεί. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι το δεύτερο αγαπημένο μου σαμπουάν. Αυτά τα δύο βασικά είναι στην πρώτη θέση, δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιο είναι καλύτερο από ποιο. Ίσως ένα τικ της L'Oréal, ένα τικ όμως. Είναι υπέρτατο σαμπουάν, δεν υπάρχει. Σας το έχω ξαναπεί, σας έχω ζαλίσει. Είμαι σίγουρη ότι το έχετε ξαναδεί, το έχετε ξαναπετύχει κάπου. Το υπεραγαπώ, δεν έχω λόγια. Τι να πω, δεν λαδώνει τα μαλλιά, τα ξεμπερδεύει υπέροχα, τα κάνει μαλακά. Τελικά μάλλον στα δικά μου μαλλιά μου ταιριάζει η κερατίνη. Αυτό είναι με απαλότητα κερατίνης, λέει, σαμπουάν περιποίησης, πάλι για μαλλιά κανονικά ίσια ή σπαστά. Είναι super duper wow. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι το πολύχρωμο, το οποίο με δυσκόλεψε ελαφρώς, γιατί δεν είμαι πολύ του πολύχρωμου, αλλά βρήκα ένα κολλιέ να σας δείξω, ο οποίος είναι αυτό εδώ. Έχει διάφορα χρώματα, θα μπορούσα να το πω, πολύχρωμο λοιπόν. Δεν το έχω φορέσει πάρα πολλές φορές, γιατί είναι ψεύτικο, δεν είναι ασημένη και τέτοια. Και μερικά, όχι όλα, μερικά ψεύτικα μου κάνουν το καλοκαίρι αλλεργία εδώ πέρα από τον υδρότα και από αυτά. Και με τρώει και ξύνομαι και γίνομαι κόκκινη και δεν είναι καλό αυτό. Οπότε δεν το έχω φορέσει πολλές φορές γι' αυτό το λόγο. Βέβαια, τις φορές που το φοράω, θα σας πω και ένα tip για όσες δεν το ξέρετε, μπορεί περισσότερο να το ξέρετε, που μπορείτε να φορέσετε έτσι κοσμήματα για λίγο όμως, για λίγες ώρες, όχι να το φοράτε ας πούμε και να κοιμηθείτε και με αυτό, γιατί αλλιώς δεν. Το οποίο μπορεί να σας προκαλεί έτσι φαγούρα ή κόκκινη ρέθισμα τέλος πάντων. Για να μην το κάνει αυτό, μπορείτε από την πίσω πλευρά που ακουμπάει στο δέρμα σας να βάλετε μανό top coat τέλος πάντων, διάφανο μανό. Δεν θα φαίνεται καθόλου και δεν θα πάθετε και αλλεργία. Αλλά είναι λίγο ταλαιπωρία εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας δείξω, αυτό ήταν το tag.
Ελπίζω να σας άρεσε. Τώρα, λογικά, το επόμενο βίντεο με βάση λογική θα ήταν οι μάσκαρες που σας το έχω υποσχεθεί εδώ και πόσο καιρό και το λέω και το ξαναλέω. Αλλά επειδή τελειώνει ο μήνας, μάλλον θα είναι το αγαπημένο του μήνα, συγγνώμη κορίτσια. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Μπορεί να προλάβω πριν τελειώσει ο μήνας να κάνω και το άλλο. Θα δείξει. Λοιπόν, μη σας κουράζω άλλο. Θα τα πούμε πάντως πολύ πολύ σύντομα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.